Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόγλου, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, ενώ φτιάχνετε εκεί ωραία πράγματα με τα σχολεία, με όλη αυτή τη θωράκιση και τα λοιπά, δίνετε νέα διάσταση και ζωή στα κτίρια. Δεν ξέρω, στο Άργος μάλλον είστε και πρωταθλητές στο να χαλάτε πράγματα. Δυστυχώς. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο Άργος και οι εικόνες που είδαμε είναι κυριολεκτικά σοκαριστικές και μάλιστα στο κλειστό γυμναστήριο εννοώ. Και μάλιστα ενώ οι εργασίες ακόμα εκεί είναι εν εξελίξη, να πάρει καμιά φωτιά εκεί, να γίνει κανένα κακό και να καούν τα πάντα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και η προκλητικότητα κάποιων ανεγκέφαλων κακομαθημένων, και ας μου επιτραπούν οι εκφράσεις που θεωρώ είναι άκρος επιεικές απέναντι σε αυτά που βιώνουμε συνεχώς και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, έτσι. Αν πάμε παραπίσω, οι αναφορές που έχουν γίνει και οι καταγγελίες και οι μηνύσεις στην αστυνομία πάνε εδώ και χρόνια πριν, με τις παιδικές χαρές, με τους άβλους χώρους. Τελευταία είχαμε τα νεοφρεσκαρισμένα, θα πω, ενεργειακά άρα και αισθητικά κτίρια των σχολείων, του πρώτου γυμνασίου, του γενικού λυκείου, του τρίτου δημοτικού, του καινούριου δεύτερου παιδικού σταθμού και μόλις πρόσφατα χθες στο κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο, όπως ακριβώς είπες, οι εργασίες είναι εν εξελίξη. Ναι, ναι. Δηλαδή, τα μάρμαρα που έγραψαν, για το Θεό δηλαδή, τοποθετήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ τα έγραψαν. Αυτό σημαίνει παιδεία, αυτό σημαίνει σεβασμός και αυτό σημαίνει κάνω ό,τι γουστάρω. Και βλέπω γιατί εδώ δεν με ενοχλεί κανείς, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας εδώ, και το λέω έτσι ευθαρσός, γιατί αυτή δεν είναι η αίσθηση μόνο η δική μου, αλλά είναι και η αίσθηση και των υπολείπων δημοτών. Γιατί λέει, αυτά θα κάνουμε. Ωραία, να μην κάνουμε τίποτε τότε. Και επειδή υπάρχουν πέντε παραβατικοί, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι τόσοι είναι κακομαθημένοι, πρέπει να τους αφήσουμε ανεξέλεκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Να βάζουν φωτιές. Το καλοκαίρι έβαλαν φωτιά σε δέματα με διωγγωμένη πολυστερίνη που προορίζονταν για την εξωτερική θερμομόνωση του πρώτου γυμνασίου. Έτσι. Άνοιξαν τους κουβάδες με την κόλλα που επρόκειτο να κολλήσουν τη θερμομόνωση, την εξωτερική θερμομόνωση, και την άδειασαν στην αυλή. Έβαλαν σε λειτουργία το γερανοφόρο όχημα, το οποίο ήταν παρκαρισμένο εκεί για να ανεβάσει, να ανυψώσει τους εργάτες που θα τοποθετούσαν την τιμόνωση. Και όλα πηγαίνουν ρολόι. Μήπως θέλετε να σας πω ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην κεντρική πλατεία σε ημέρα λαϊκής? Σας προκαλώ να πάτε να τη δείτε. Όπως ήταν και η ίδια μέρα και την Τρίτη των Χριστουγέννων που γίνεται χαμός. Παρότι είχα στείλει και έγραφο προς το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύριε Παψόλου, το βλέπω ότι το γράφετε και στην ανακοίνωση. Υπάρχει θέμα Δήμου και αστυνομίας, γιατί λέτε ακριβώς? Κανένα. Να το διαβάσω λίγο. Από την πλευρά μας, νομίζω ότι το ξέρουν οι πάντες, κύριε Δήμαρχε, ότι έχουμε μάθει να βοηθάμε σε βαθμό που δεν ξέρω αν θα πω θα έπρεπε. Αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτό που γράφετε και από αυτά που λέτε τώρα. Δεν υπάρχει. Λέτε λοιπόν, και διαβάζω αυτολεξία από το δελτίο το δικό σας. Εγώ μεταφέρω το τι εισπράττω από τους δημότες μου. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι ο Δήμος Άργους προχωράει σε μήνυση καταγνώστων. Ας δραστηριοποιηθεί επιτέλους η αστυνομία. Ας ανοίξουν στόματα, ας βρεθούν υπεύθυνοι. Εδώ λέτε
Και εκτός αν η λογική σε ένα ευνοούμενο κράτος είναι κάμερες παντού. Εδώ λέτε λοιπόν, ας κινητοποιηθεί επιτέλους η αστυνομία. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα δηλαδή η αστυνομία. Γιατί λέτε, άντρε στον πήγε επιτέλου. Αν είχε κάνει, θα είχε σταματήσει αυτή η παραβατικότητα που δυστυχώς βλέπουμε να κλιμακώνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Και κρίνω εκ του αποτελέσματος, δεν τα φαντάζομαι. Γιατί αν και όπως είπες, αγαπητέ Χρήστο, επέμεναν λίγο παραπάνω, τα πάνελ θα είχαν πάρει φωτιά, γιατί έχουν μέσα διωγγωμένο αφρόπολιο ρεθάνη. Μα φαίνεται ότι άρχισαν να καίγονται. Φαίνεται από τις φωτογραφίες ότι άρχισαν λοιπόν να καίγονται. Αν άναψαν όλα αυτά, είναι 1500 τετραγωνικά πάνελ κάτω και άλλα τόσα στη στέγη. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γινόταν. Θα καιγόταν ο τόπος. Θα καιγόταν ο τόπος. Απλά πράγματα. Ας αφήσουμε λοιπόν 5-10, θεωρώ ότι δεν είναι παραπάνω, κακομαθημένους παραβατικούς νεαρούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν, κατ' ο κοινός λεγόμενο, και να τους ανεχόμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Από τη δική σας μεριά τώρα που έγιναν ήδη, γιατί είπατε Μάρμαρα μπήκαν το Σάββατο και σήμερα είναι αυτή η κατάσταση, είναι πραγματικά σε αθλία κατάσταση. Θα σκοπεύετε να τα ξανακάνετε? Φυσικά, δεν είναι λογικό. Ένα κόσμημα το οποίο θα κοστίσει 1.000.000 και κάτι, ξυλώνεται στην ουσία όλο το κτίριο από την αρχή, με καινούργια συστήματα εξαερισμού και θέρμανσης από μέσα, τα οποία ξαναλέω είναι σε φάση... κατασκευής και ανακατασκευής, θα τα αφήσουμε έτσι? Είναι λογικό? Και αν τα ξαναδείτε πάλι στην ίδια κατάσταση? Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω επιτέλους ας δουλέψουν κάποιοι και... ας δουλέψουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι... αυτό είναι το μήνυμά σας λοιπόν στην αστυνομία του Άργους. Να μην εξαντλούν το τυπικό στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και το κλείνω εκεί. Α, λέτε ότι η αστυνομία πάει μόνο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκεί. Και τρελαίνει τον κόσμο στους ελέγχους. Εκεί βέβαια εκ του ασφαλούς. Και εκεί που είναι εκεί να κάνει τους ελέγχους δεν πάει. Γιατί αυτό λέτε. Ο κόσμος είναι εκεί και τα καταστήματα είναι εκεί. Με τον αστυνομικό διευθυντή σκέφτεστε να έρθετε σε μια επαφή? Φυσικά. Και όχι μόνο. Και παραπάνω. Και, μόνο. Και με τον περιφερειακό, ας πούμε. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Το πράγμα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Πίστευα ότι υπάρχει ευαισθησία και φιλότιμο. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Λοιπόν, ευχόμενοι πραγματικά να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Έχω άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς. Και με τον αστυνομικό διευθυντή και με τον τοπικό αστυνομικό διευθυντή. Και μπορούμε και συνεννοούμαστε. Το αν κάποιοι τοπικοί δεν εννοούν να καταλάβουν κάποια πράγματα, τότε ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά είναι ντροπή αυτές οι εικόνες που βλέπουμε και μάλιστα σε κτίριο που τώρα είναι, θα λέγαμε, υποκατασκευή όλο αυτό που γίνεται εκεί. Πραγματικά είναι αποκρουστική εικόνα. Δηλαδή είναι το... Και να ήταν και ένα γκράφιτι, εν πάση περιπτώσει τη προκοπή, να δώσει και μια ανοχή, κύριε Παπτσόβλου. Εδώ όχι, μιλάμε. Δεν υπάρχει. Όχι, ανοχή. Δεν υπάρχει, λέω. Δεν υπάρχει ανοχή, γιατί. Γιατί. Μα δεν είναι τελείως κακόγουστα όλα αυτά. Πραγματικά. Αυτό για το οποίο τα παιδιά της τεχνικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα η αρχιτεκτόνισσα η Ζωή Κουλιμπιώτη, λέω ονόματα, έχει δώσει όλο τη τον εαυτό για να παρουσιάσουμε στο τέλος με πολύ αγώνα, με πολλά κατασκευαστικά προβλήματα, να κάνουμε τα παμπάλια κτίρια καινούρια και το κυριολεκτό και πρακτικά αλλά και οπτικά αισθητικά, δεν είναι δυνατόν πλέον να ανεχόμαστε ανεγκέφαλους να παρουσιάζουν αυτό το θέαμα. Αν θέλουν να γράψουν, να πάνε στο σπίτι τους, να γράψουν τον τοίχο του σπιτιού τους για να τον βλέπουν και να τον καμαρώνουν. Και ακόμη και εκεί θα πρέπει να γράψουν κάποιον τοίχο ο οποίος δεν είναι σε δημόσια θέα. Γιατί ακόμη και εκεί αν έχουν ευαισθησία
θα πρέπει να ρωτήσουν αυτούς που περνούν αν θέλουν να τον βλέπουν. Αυτό σημαίνει σέβομαι την πολιτεία, το γείτονά μου, το συμπολίτη μου, το συνδημότη μου. Αλλά από ό,τι φαίνεται δυστυχώς είναι ψηλά γράμματα αυτά. Δεν πειράζει όμως, εμείς έχουμε μάθει να έχουμε αρχές και να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αρχές. Και δεν υπάρχει περίπτωση πλέον, από εδώ και πέρα, να αφήσουμε την παραμικρή περίπτωση να κάνουμε εκτόσεις σε αυτό το θέμα. Όχι. Όχι. Το περιστατικό αυτό θέλετε να είναι το τελευταίο πραγματικά και να συνεχιστεί απρόσκοπτα αυτό που κάνετε και στο συγκεκριμένο κτίριο και πιθανόν και σε άλλα βιβλία. Είναι κάτι παράλληλο. Όσοι έχουν δει τις εικόνες λένε τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά αποκορδιωτική. Γιατί κάποια κομπλεξικά κακομαθημένα χωρίς παιδεία πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να εκτονωθούν. Γι' αυτό. Και δεν ξέρω τι κάνουν οι γονείς τους. Που εκείνη την ώρα αναρωτήθηκαν ποτέ πού είναι τα παιδιά τους. Γιατί βέβαια ξέρετε τι είναι και το άλλο. Έλα μωρέ, παιδιά είναι. Αν όμως κι εγώ ήταν το σύμπαν, θα τρέχαμε να δούμε τι δεν έκανε ο Δήμος, τι δεν έκανε ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, η τεχνική υπηρεσία. Και κάηκαν όλα. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία. Πάντα φταίνει άλλοι και εμείς ποτέ. Εμείς δόξα τω Θεώ νομίζω έχουμε το θάρρος και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας όπου μας αρκούν και όπου πρέπει να τις επομισθούμε με όποιο κόστος. Γιατί αυτό σημαίνει υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει αυτοσεβασμός. Αυτό σημαίνει σεβασμός σε έναν θεσμό που υπηρετείς. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα. Έχουμε και άπειρες υποχρεώσεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως το κεφάλαιο υποχρεώσεων το έχουμε πετάξει στα σκουπίδια. Πάμε τώρα, δεν ξέρω αν αυτό... έτσι, επειδή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Άργο σήμερα και για τον νομό Καστοριάς, δεν ξέρω αν το χαίρεστε όσο πρέπει και αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, γιατί... Ομολογουμένως είστε πάρα πολύ εκνευρισμένος με όλα όσα γίνονται στο Άργος και που αφορούν όσα συζητήσαμε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε. Τι έπρεπε να είμαι ήρεμος. Όχι, μα δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι εμείς που τα βλέπουμε, όχι εσείς που ουσιαστικά τα ζείτε κιόλας. Πάμε λοιπόν, Δήμαρχε, σε ένα μεγάλο έργο για το Άργος αλλά και για τον νόμο Καστοριάς. Το συζητούσαμε εδώ και καιρό. Πρόκειται για το Δημοτικό Κολυμβητήριο λοιπόν του Άργους. 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μπήκαν ουσιαστικά και υπογραφές με τον ανάδοχο εργολάβο και ξεκινάει η κατασκευή ενός έργου το οποίο θα είναι και για το Άργος αλλά φαντάζομαι και για πολλούς ακόμη στον υπόλοιπο νομό. Και είναι και το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, κολυμβητήριο που χάρη στα υλικά του, αυτά που καταστρέφουν, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, τα πάνελ του, τα φωτοβολταϊκά του, η ειδικά διαμορφωμένη και κλειμένη στέγη του και ο εξοπλισμός του θα έχουν μηδενικό ενεργειακό κόστος λειτουργίας. Είναι εκπληκτικό για τη θέρμανση πισίνας. Έτσι είναι η κατάσταση και όλα αυτά χάρη στην αιμονή, υπομονή, επιμονή των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας που όλοι μαζί έχουμε κάνει μια δυνατή ομάδα και καταφέρουμε σε δύσκολες εποχές να κατασκευάζουμε πλήθος έργων αλλά και ενός από τα εμβληματικότερα έργα το οποίο το ονειρευόμαστε χρόνια τώρα και σήμερα έφτασε η μεγάλη μέρα μετά από να μπει εργολάβος. Πάρα πολλές δύσκολες διαδικασίες, ενστάσεις επί ενστάσεων, δικαστήρια, έχουμε και αυτά. Τελικά να υπογράψουμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και να μπορέσει με το που θα σιάξει ο καιρός να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε 1,5 χρόνο από τώρα να έχουμε το μοναδικό πράσινο κολυμβητήριο στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που γίνεται με αυτές τις προδιαγραφές γιατί για να ζεσταθεί το τόσο νερό
ουσιαστικά της πισίνας, της κολυμβητικής δεξαμενής, δεν θα καταναλώνεται ενέργεια. Θα είναι από μόνο του θα τη ζεσταίνει. Με φυσικό θα είναι αυτοεξυπηρετούμενο το κτίριο, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια για τη θέρμανση της πισίνας, είναι για τον εξαερισμό του, είναι για τα συστήματα αφίγρασης, είναι για το φωτισμό του και για όλο τον άλλον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για να καθαρίζει και το νερό της πισίνας, για τα συστήματα που κλείνουν την πισίνα από πάνω, τη σκεπάζουν τη νύχτα, τις ώρες που δεν λειτουργεί, έτσι ώστε να μειώνεται η εξάτμιση, άρα να μειώνεται η κατανάλωση των αφιγραντήρων. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία πράσινης ενέργειας από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό το έργο θα αποτελέσει και ένα έργο πιλότο για το πώς θα κατασκευάζονται κολυμβητήρια από εδώ και πέρα ίσως στην Ελλάδα. Αυτή είναι και η σκέψη. Αυτό έχουμε συμφωνήσει και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, και κατ' ουσίαν έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι ώστε όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα, ξαναλέω, πολύωρης, πολύχρονης δουλειάς των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, να δοθούν απλόχερα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όποιος δήμος θα θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, να τα έχει πλέον έτοιμα. Όπως γινόταν παλιά με τα γυμναστήρια, τα κλειστά, να υπενθυμίσω, κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα συμβεί και εδώ. Ναι, με τη μόνη διαφορά πως εκείνα τα σχέδια των κλειστών γυμναστηρίων είτε γινόταν στην Αλεξανδρούπολη είτε γινόταν στη Ρόδο, ήταν με την ίδια φιλοσοφία. Ναι. Το κτίριο το συγκεκριμένο, το κλειστό κολυμβητήριο, είναι σχεδιασμένο για περιοχές κυρίως βόρειες που το κόστος της ενέργειας για είναι τη θέρμανση και τη λειτουργία είναι υπέρογκο, σε σημείο που φτάνει να είναι ασύμφορο, όταν μάλιστα θα πρέπει να προέρχεται η ισοστάθμισή του αποκλειστικά και μόνο ανταποδοτικά από έσοδα και αντίτιμο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ούτε δραχμή δεν θα ξοδεύει ο Δήμος, ούτε για τη θέρμανση πισίνας, ούτε για τη θέρμανση του χώρου. Το ελάχιστο κόστος που θα προκύπτει θα είναι για τα υπόλοιπα λειτουργικά του έσοδα, καθαριστικά. Είναι κάτι, κάποια... Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο εννοείται ότι θα είναι ανταποδοτικό, αλλά θα είναι πολύ μικρό. Θέλω να σας ρωτήσω... πω ότι η τάξη μεγέθους λειτουργίας ενός αυτού του μεγέθους κολυμβητηρίου σε μια ζώνη από τη Λάρισα και προς τα πάνω είναι χωρίς να λειτουργεί τους μήνες τους πολύ βαρύς που έχει αρνητικές εξωτερικές θερμοκρασίες, ξεπερνούσε τις 500.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Αυτό το νούμερο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν θα επιβαρύνει το συγκεκριμένο κτίριο, γιατί θα είναι, ξαναλέω, αυτοεξυπηρετούμενο. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Θα το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Δήμος? Θα υπάρξει φορέας που θα το διαχειρίζεται? Αυτό γιατί θα εκεί το δούμε, είναι κάτι το οποίο θα αναπτυχθούν διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου. Δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα? Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα αναπτυχθούν ομάδες. Οι διαστάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής εξάλλου θα είναι 25 επί 15,5 επί 2 μέτρα βάθος. Θα έχει 6 διαδρόμους ώστε να φιλοξενεί και αγώνες water polo. Πράγμα που σημαίνει ότι λογικά θα δημιουργηθούν και ομάδες στην πορεία της εξέλιξης του κλειστού κολυμβητηρίου του Άργους, αλλά και άλλα αθλήματα που έχουν να κάνουν με το νερό. Όλα αυτά κάποιος πρέπει να τα διαχειρίζεται και θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ειλικρινά, αυτό είναι το εύκολο μπροστά μετά, στο Γολγοθά που τραβήξαμε, και δεν θα πω τράβηξα, γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκια. Και εδώ να πω επίσης ότι το κολυμβητήριο επίσης θα φιλοξενεί και όλους τους συμπολίτες μας που χρήζουν ιδιαίτερης χρήσης της πισίνας για αποθεραπεία, γιατί είναι άτομα με αναπηρία και δυστυχώς το διάστημα αυτό χρειάζεται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά σε χώρους
ιδιωτικούς είτε ξενοδοχείων που φιλοξενούν χώρους τέτοιους, νομίζω ότι είναι μια ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Είναι μια ηθική υποχρέωση και μια ουσιαστική συμβολή απέναντι στους νέους συνδημότες μας, συμπολίτες μας όλης αυτής της ακριτικής περιοχής, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, για να κρατήσουμε έτσι όσο μπορούμε σε όποιο βαθμό με τέτοιου είδους κίνητρα το νέο κόσμο εδώ μαζί με όλα τα υπόλοιπα σε συνδυασμό αναπτυξιακά έργα τα οποία τουλάχιστον από την πλευρά μας εκτελούμε εδώ στην ακριτική μας περιοχή. Θα μου πείτε, αυτό θα μας σώσει? Σίγουρα όχι. Χρειάζονται έργα αναπτυξιακά που να παρέχουν απασχόληση. Αυτό είναι που τονίζουμε συνέχεια, αυτό τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψη των υπουργών του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Παπαθανάση στην Καστοριά. Αυτό είπα, αυτό λέω και όταν βρίσκομαι στην Αθήνα, ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε κεντρικά ότι αυτό χρειαζόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα είναι αποσπασματικά. Μόνο όταν θα υπάρχει μόνιμη απασχόληση, μόνο τότε ο κόσμος θα παραμείνει εδώ, μόνο τότε ο κόσμος θα επενδύει εδώ στον τόπο του, άρα θα έχουμε ανάπτυξη. Να πούμε συμπληρωματικά, κύριε Παπτσόγλου, ότι πέρα από την βεβαίως το κύριο μέρος στη δεξαμενή, την κολυμβητική λοιπόν του κολυμβητηρίου, το έργο θα περιλαμβάνει και την κατασκευή των κερκίδων. Θα υπάρχουν και κερκίδες και βοηθητικοί χώροι, αποδυτήρια χρηστών διαιτητών, λεκανών χλωρίωσης πριν την είσοδο στην κολυμβητική δεξαμενή, χώρων υγιεινής φυσικά των χρηστών, των επισκεπτών, αμαία, κηλικείο, ιατρείο, γραφεία, αποθήκες, στάθμευση στην αυλή. Και ο αύλιος χώρος. Αύλιος χώρος. Και όλο αυτό κατασκευάζεται στην περιοχή. Είναι στο χώρο που είναι σήμερα τα 5x5 πίσω από τα σχολεία. Θα φύγει το 5x5, από εκεί θα μεταφερθεί στο κλειστό στάδιο, στο ΔΑΚ Άργους Οριστικού, στο Δημητικό Αθλητικό Κέντρο, και στη θέση του θα μπει το κολυμβητήριο. Είναι, ας πούμε, η περιοχή πίσω από το ακρόα μας, το προσδιορίσουμε έτσι για να καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος που δεν είναι από το Άργος. Είναι κοντά στο κέντρο, έτσι ώστε να υπάρχει και άμεση πρόσβαση. Δεν ήταν πρόχειρη η επιλογή του χώρου, υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές. Θα ήταν, ας πούμε, πολύ πιο εύκολο να πάμε να το χωροθετήσουμε κάτω στο ΔΑΚ. Στα γήπεδα, στο συνολικό αθλητικό χώρο. Προτιμήσαμε να είναι εδώ, έτσι ώστε να δημιουργούμε και μια εμπορική κίνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι κοντά σε αυτό θα δημιουργηθεί και εμπορική κίνηση με όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται από αθλητές, επισκέπτες, κολυμβητές κλπ. Συν και όλους αυτούς τους γονείς που εν δυνάμει θα φέρνουν τα παιδιά τους για σε κάποιο πρόγραμμα κολύμβησης. Άρα αυτό το ενδιάμεσο θα μπορούν να πιούν έναν καφέ ή να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους κάπου κοντά εδώ στην περιοχή. Με μία δράση προσπαθούμε να εμπλέξουμε και άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε σε αυτές τις δύσκολες, ξαναλέω, εποχές να συμβάλλουμε στον μέγιστο βαθμό όσο μπορούμε με αυτά τα ελάχιστα δικά μας, στο να μπορέσουμε να υπάρχει η λεγόμενη κίνηση εδώ στο Δήμο μας, εδώ στην πόλη μας, ώστε να μείνουν ανοιχτές και όρθιες όλες οι επιχειρήσεις. Κύριε Δημάρχη, έχετε υπολογίσει πόσα παιδιά μπορεί να εξυπηρετήσει, πόσο κόσμο γενικότερα μπορεί να εξυπηρετήσει? Όχι, νομίζω ότι πλέον αυτά είναι στην ουσία και έτοιμα προγράμματα, τα οποία θα τα δανειστούμε σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Από ήδη άλλα λειτουργούν τα ανοιχτά κολυμβητήρια που είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι, ρωτήσω ότι αν θα έχουν προτεραιότητα τα παιδιά του Δήμου Άργους ή αν θα είστε το ίδιο ανοιχτοί σε όλα τα παιδιά. Το λέμε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε μπει ποτέ σε τέτοιου είδους λογικές. Γίνεται μία δομή η οποία μακάρι να μπορεί να φτάσει να έχει τέτοια επισκεψιμότητα, να μην χωράει και να κάνουμε κι άλλο. Το λέω αυτό γιατί η Καστοριά προσπαθούσε, η πόλη εννοώ, εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον, που το θέμα αυτό έχει έρθει από την κάθε φορά δημοτική αρχή, τουλάχιστον 20 χρόνια,
και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μαλώναμε εδώ στην πόλη για το πού θα γίνει, αν θα γίνει προς το 4, αν θα γίνει προς τη Χλώη. Μπλέξαμε με διάφορα πράγματα στην πόλη και τελικά δεν μπορέσαμε να το έχουμε σήμερα. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι ίσως μέχρι όποτε αποκτήσει και η Καστοριά ένα αντίστοιχο κολυμβητήριο και τα παιδιά της πόλης θα προσανατολιστούν προς την δική σας περίπτωση. Θα ήταν χαρά μου και ηθικής ικανοποίησης, φαντάζομαι, τόσο δικής μου αλλά και της υπόλοιπης ομάδας της τεχνικής υπηρεσίας, να τους προσφέρουμε όλο το πακέτο των μελετών και να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και να κάνουν κάτι αντίστοιχο και στην Καστοριά και να λέμε ότι ναι, αυτό που ξεκίνησε από εδώ, από την ακριτική Καστοριά, από το ακριτικό Άργος Οριστικό, να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει το δεύτερο στην Καστοριά, το τρίτο ας γίνει. Από ό,τι ξέρω, ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι αντίστοιχο και στο Βελβενδό, που έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από δωρητές, συντοπίτες τους του εξωτερικού. Yeah. Ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι αντίστοιχο στην Ξάνθη, παρότι έχουν ήδη κλειστό κολυμβητήριο, προσπάθησαν να το αναβαθμίσουν δύο φορές, ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα, δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε και είναι, εξακολουθεί να είναι κλειστό, και άλλες πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας με τις οποίες, πιστέψτε με, έχω τηλεφωνική επικοινωνία και μάλιστα κάποιες τις έχω επισκεφτεί κιόλας. Μάλιστα. 4,2 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει. Ο ανάδοχος και ο Δήμος υπέγραψαν σήμερα την σύμβαση. Σημαίνει ότι ο εργολάβος και η ανάδοχος εταιρεία είναι από εδώ. Ποιος είναι ο ανάδοχος, κύριε Κεμπατσίνη? Ο ανάδοχος είναι μια εταιρεία που έχει έδρα στην Κοζάνη. Βέβαια, μάλιστα, ο ένας εκ των δύο μετόχων είναι από εδώ, από το Δήμο μας. Η έδρα όμως είναι στην Κοζάνη. Πολύ ωραία. Σε ένα μήνα περίπου ξεκινάνε τα έργα. Η εκτίμησή μας είναι ότι σε ενάμιση μήνα, γιατί υπάρχουν και τα διαδικαστικά που δυστυχώς στη χώρα μας τα διαδικαστικά. Δεν λείπουν ούτε μετά τις υπογραφές. Δεν λείπουν ούτε μετά τις υπογραφές. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, με το καλό, Δήμαρχε, λοιπόν, είναι ένα πραγματικά αξιοζήλευτο έργο. Το πρώτο πράσινο κολυμβητήριο κλειστού τύπου στην Ελλάδα. Έτσι. Και έτσι πρέπει να του δώσουμε όλη την προσοχή μας και πραγματικά να φτάσουμε σε 1,5 χρόνο να αποδοθεί σε χρήση. Και εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα. Εκεί θα μπορούμε να συμφηθούμε και καλορίζικο. Εγώ ευχήθηκα από τώρα καλορίζικο στους κατασκευαστές, ναι, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν το πρώτο έργο το οποίο, ναι, κατασκεύασαν στο Δήμο, είχαν και αρκετά από τα ενεργειακά των σχολείων. Αχα, και άρα είναι γνώριμοι σας, μάλιστα. Υπάρχει μια και κάποια, είναι ακόμη σε εξέλιξη, άριστη συνεργασία. Αυτό που του ζήτησα προσωπικά ήταν ότι αν επιδείξατε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρώσετε, ναι, τις δυνάμεις σας και το ενδιαφέρον σας, σεβόμενοι και μόνο ότι είναι το πρώτο πράσινο κολυμβητήριο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα είναι διαφήμιση και για τους ίδιους. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη αυτή συζήτηση, βεβαίως και με την ένταση του πρώτου μέρους λόγω των θεμάτων, αλλά και για τα μεγάλα νέα σήμερα της υπογραφής αυτής της σύμβασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα κλείνοντας, ναι, και θα ήθελα να πω, ας με συγχωρήσεις τόσο εσύ όσο και οι ακροατές για την ένταση, αλλά νομίζω ότι ήμουν απόλυτα δικαιολογημένος. Ας μπει ο καθένας στη θέση μου, ας μπει ο καθένας στη θέση του οποιοδήποτε αιρετού ή δημότη που πασχίζει όλη την ημέρα για το καλό των συνδημοτών και να έχει στην ουσία μία προσβολή, γιατί για μένα είναι προσβολή, όπως προείπα, τέτοιου είδους. Δήμαρχε, εάν πάντως κάποιο παιδί θέλει να εκτονωθεί, μπορεί να βάψει το σπίτι του, έτσι. Να αντιστοιχώς το βάψει. Και θα του δώσουμε δώρο, και το εννοώ, και τα ειδικά σπρέι που χρειάζονται για γκράφιτι. Οπότε έτσι υπάρχει λύση, αν τα παιδιά αυτά όντως το κάνουν για εκτόνωση. Εκείνο, δεν ξέρω, όμως, μπορούν να βάψουν το σπίτι τους κανονικά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα τολμήσουν. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, λέμε, να είστε καλά. Τα λέμε και με την όλη εξέλιξη των εργασιών αυτού του έργου, γιατί θα το παρακολουθούμε αναμφίβολα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο του Άργους Οριστικού, τον κύριο Κεπαψόγλου. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.